Ακριβώς. 7 Δεκεμβρίου ο Άγιος Βασίλης ετοιμάζεται, συγκεντρώνει τα δώρα, φροντίζει τους ταράνδους, συντηρεί το έλκυθρο. Είμαστε εδώ με τον κύριο Λαζαρίδη, Διευθυντή Επικοινωνίας στον ΕΛΤΑ. Τον είδε τον Άγιο Βασίλη πριν από λίγο μυστικά στο γραφείο του και έχει μία, θα λέγαμε, συνεργασία μαζί του, διότι μικρά και μεγάλα παιδιά που πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη, λέω και μεγάλα διότι ακόμη και η Λινάρδου χθες μου έλεγε, ας πούμε, ότι πιστεύει και τον περιμένει την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Του στέλνουν γράμματα, ζωγραφιές. Δεν ξέρω αν έστειλε, μου είπε ότι το σκέφτεται να στείλει και αυτή. Ζήτησε η αρχισυντάκτρια της εκπομπής από τον Άγιο Βασίλη, Φάνη μου. Να το βάλουμε σούπερ αυτό. Άδεια. Άδεια, δώρο, θα δούμε τώρα. Λοιπόν, μέσω ΕΛΤΑ. Και φέτος λοιπόν, μέσω των ΕΛΤΑ, σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό κουτί σε όλη την Ελλάδα ή τα κόκκινα, τα επαιτειακά, σε όλα τα κεντρικά καταστήματα, από τις αρχές Νοέμβρη αφήνουν το γράμμα τους, τα παιδιά κυρίως, τα οποία τα ανοίγει ο Άγιος Βασίλης μαζί με τα ΕΛΤΑ. Μέχρι τώρα έχουν σταλεί πάνω από 20.000 από άκρη σ' άκρη της Ελλάδας. Mm. Έχουμε εδώ κάποια γράμματα και ο κύριος Λαζαρίδης θα μας πει. Κατόπιν έτσι της συνεργασίας και με τον Άγιο Βασίλη που ανοίξατε μαζί τα γράμματα, δεν τα ανοίγετε εσείς. Όχι, εμείς τα γράμματα. Τι ζητάνε. Εμείς τα γράμματα τα παραλαμβάνουμε και τα πηγαίνουμε στον Άγιο Βασίλη και παρέα μαζί του μπορούμε και ξέρουμε κάθε χρόνο τι ζητάνε τα παιδιά και έτσι βλέπουμε και τι έχει αποτυπωθεί σε όλη τη χρονιά μέσα στο γράμμα του παιδιού. Π.χ. εδώ έχουμε ένα παιδάκι που ζητάει για φέτος, ξεκινάει, θα λέει, θα ζητούσα τα ακουστικά. Αλλά κατάλαβα ότι είναι βλακεία και έτσι μην μου τα φέρεις, φέρνουν κάτι άλλο. Άρα βλέπουμε και την ειλικρίνεια των παιδιών την ώρα που γράφουν το γράμμα, αλλάζουν και τις απόψεις τους. Ή ένα άλλο παιδί το οποίο έχει γράψει το δικό του γράμμα κανονικά και ζητάει τα δικά του δώρα, αλλά γράφει το ίδιο το παιδάκι και για το σκύλο του και λέει: εγώ θέλω ένα κόκαλο μεγάλο για να μασά ώρες, μήνες και όσο θέλω. Για τη Λούνα. Φυσικά φέτος. Κυριαρχεί και ο κορονοϊός φέτος. Δεν θα μπορούσε να μην κυριαρχεί και ο κορονοϊός σε λιγότερο από ό,τι πέρσι. Ναι. Εδώ έχουμε ένα παιδάκι που ζητάει το δώρο του να δώσει πολλά δώρα στα παιδάκια. Όχι στον ίδιο, αλλά να διώξει και αυτό τον κορονοϊό. Ναι. Αλλά μακάρα υπάρχουν και οδηγίες προς τον Άγιο Βασίλη. Το Βαγγέλη. Ναι, γιατί υπάρχουν και παιδάκια όμως που δίνουν οδηγίες στον Άγιο Βασίλη ότι για να έρθει στο σπίτι πρέπει να έχει self-test. Φυσικά τα γράμματα δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο τα γράμματα των παιδιών που, που στέλνουν κάθε χρόνο, είναι και τα γράμματα των ενηλίκων. Από μια κυρία, τώρα δεν θα πούμε το όνομά της, δεν το γράφει κιόλας από ό,τι βλέπω, λέει μόνο τα αρχικά της. Τι ζητάει? Π.χ. είναι μια κυρία που σε παρακαλώ πολύ, βρες τρόπο να με βοηθήσεις να γίνω μανούλα μέσα στη νέα χρονιά. Μάλιστα. Ή έχουμε πάρει από γιαγιάδες, φέτος μια γιαγιά που είναι 79 χρονών και κάνει αιμοκάθαρση και ζητάει ένα χρόνο ακόμα για να χαρεί τα εγγόνια της. Άρα είναι μέσα στο γράμμα του Άγιο Βασίλη, σε αυτή τη μαγική περίοδο, ο καθένας γράφει την ευχή του, ξέροντας ότι θα το παραλάβει το γράμμα ο Άγιος Βασίλης, ναι, ναι. Και εύχοντας ένα κάτι μπορεί και να υλοποιηθεί.